Χρόνια πολλά, εν ώψη των Πασχαλινών εορτών. Βλέπουμε, έχετε κάνει εδώ θαύματα με τόσο κόσμο να έχει έρθει σε αυτή την πανέμορφη εκδήλωση. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την πρωτοβουλία σας και τι μήνυμα θέλετε να δώσετε στην περιοχή μας. Καταρχήν, χρόνια πολλά και από εμάς, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλο το προσωπικό του Κέντρου Πρόληψης, Αριάδνη. Είναι μια ακόμα δράση του Κέντρου Πρόληψης σε αυτό που ξεκινήσαμε, ξέρετε πολύ καλά, κυρία Χαλματζή, αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε πέρσι το καλοκαίρι, ένα εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης, ελεύθερης έκφρασης στα παιδιά, στους μαθητές των δημοτικών σχολείων, όχι μόνο της πόλης Ιγουμενίτσας, αλλά και ευρύτερα του Δήμου Ιγουμενίτσας, δράση που θα την κάνουμε και στο Δήμο Φιλιατών αλλά και στο Δήμο Σουλίου. Ο στόχος της πρόληψης είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε. Εθίζουμε τα παιδιά, όχι στις εξαρτήσεις, αλλά σε μορφές δημιουργικής απασχόλησης, χαράς, δημιουργίας, και φυσικά περνάμε το μήνυμα στους γονείς να μάθουν να αφιερώνουν χρόνο μαζί με τα παιδιά τους για τα παιδιά τους. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, ότι βλέπω και γονείς που συμμετέχουν. Αυτός είναι ο στόχος και από ό,τι φάνηκε το πετύχαμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ανταποκρίθηκε, αλλά να ξέρετε ότι τέτοιου είδους δράσεις δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν όση διάθεση και αν έχουμε σαν κέντρο πρόληψης, αν δεν βασιζόμασταν στους εθελοντές. Από αυτούς τους εθελοντές, η σταθερή ομάδα είναι η Ηρώη Στεφάνου με το Χαμόγελο Εξέλιξης, ο Αντώνης ο Παπαλάμπρου, ο φωτογράφος, η Στέλλα η Ελένη με το καλλιτεχνικό εργαστήρι Αυγό, η Νίκη Φερεντίνου με τη Χαρά της Δημιουργίας. Θα πω μετά και τους χορηγούς στην πορεία, να σας πω τους βασικούς εθελοντές. Είναι, πρόκειται για μια ιδέα που είχε η Βάσου Σισμανίδου, η δασκάλα του πρώτου δημοτικού, μαζί με τον άντρα της, τον Στέλιο τον Παλπάνη, που δεν έχουν πει όχι σε καμιά από τις εκδηλώσεις του κέντρου. Βοηθήσαμε λοιπόν σαν Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα της Βάσου Σισμανίδη να το κάνουμε πράξη. Να πούμε όμως ότι πέρα από τους εθελοντές, που είναι βασικοί εθελοντές, το καταλαβαίνετε, είναι βασικοί και οι χορηγοί μας. Γιατί είναι δράσεις που προσπαθούμε να μην χρεώσουμε το κέντρο πρόληψης. Παρότι έχει κονδύλια για πολιτιστικές δράσεις, ενεργοποιούμε όμως ελεύθερους επαγγελματίες σαν χορηγούς στην πόλη. Τέτοιοι είναι ο Ανδρέας ο Γόγολος με το σούπερ μάρκετ, το Express Market, και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο Φούρνος Φανταζή, είναι το σούπερ μάρκετ Ιελάς, είναι ο Φούρνος του Νίκου του Μπούλμου, είναι ο Θωμάς ο Ντρίτσος, είναι τα Έπιπλα Γεωργίου, είναι η Χαρά της Δημιουργίας της Νίκης της Φερεντίνου, γιατί πέρα από εθελόντρια είναι και χορηγός στη δράση. Να μην ξεχάσω κανέναν, θα ξεχάσω, αλλά να δω λίγο την αφίσα. Θέλω να κάνετε κι εσείς μετά ένα πλάνο κοντινό, να δείτε αναλυτικά τους εθελοντές. Είπαμε, είναι η Ρόη Στεφάνου με το Χαμόγελο Εξέλιξης. Είναι το ζεύγος, χορηγή επικοινωνίας, είναι το Thespro.gr. Είναι το δικό σας το κανάλι, κύριε Χαλματζή, και σας ευχαριστούμε για μια φορά ακόμα, το Art TV. Ευχαριστούμε και το thesprotea24news.gr, του Σπύρου του Βελέτζα. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και εσένα, Ελένη, γιατί είσαι πάντα στις επάλξεις του Κέντρου Πρόληψης και όλη η οικογένεια, όλες οι αδερφές, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θέλουμε λοιπόν να περάσουμε ένα μήνυμα εν ώψη των εορτών του Πάσχα, ένα μήνυμα αγάπης, συνεργατικότητας, προσφοράς, αλληλεγγύης, και αυτό φυσικά το πετυχαίνουμε μέσα από τέτοιου είδους δράσεις. Και συνεργασίας, έτσι, δεν βλέπω κανένα παιδάκι να κλαίει, κανένα παιδάκι να τσακώνεται, όλα είναι μέσα. Η συνεργασία, μία από τις βασικές μας αρχές, και αυτή η βασική αρχή του Κέντρου Πρόληψης, η υπομονή, η επιμονή. Να ευχαριστήσω τον φιλοπρόοδο όμιλο, να μην ξεχάσω στους εθελοντές, τον φιλοπρόοδο σύλλογο Κρεκοχωρίου, τον Άγιο Δημήτριο και τον Γιώργο τον Ματρακούκα, γιατί μας κάνει ένα καταπληκτικό εργαστήρι που θα πάρετε πλάνα από όλα, ντεκουπά σε φωτογραφίες, φυσικά με θέματα αφιερωμένα στον Χριστό, στην Παναγία, στην Ανάσταση και στη Σταύρωση. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη τη Βρύση, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γρεκοχωρίου, που τους μαθαίνει τη διαδικασία ντεκουπάζ σε μανάδες και σε παιδάκια. Να ευχαριστήσουμε την Στέλλα την Ελένη, που τους μαθαίνει την κυρία Σαρακοστή, περνώντας το μήνυμα της νηστείας της Μεγάλης Εβδομάδας. Πολύ σημαντικό, γιατί προστατεύουμε τα παιδιά από την νηστεία. Λες και ένα παιδάκι δεν μπορεί να βγει γάλα ή να μην φάει λίγο κρέας, έτσι. Δεν είναι κακό μία εβδομάδα ένα παιδάκι, ας το πιει το γάλα, να μην είμαι τόσο ακραία. Θα μπορούσε όμως μία εβδομάδα να μην φάει κρέας, για παράδειγμα. Δεν είναι κάτι κακό. Υπάρχουν άλλες πρωτεΐνες που μπορεί να πάρει. Και κύριε, είναι να ετοιμάσουμε το εορταστικό κλίμα, να υποδεχτούμε την Ανάσταση. Πρώτα τη Σταύρωση και μετά την Ανάσταση του Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, και να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Αγάπη πάνω απ' όλα, υγεία, ευτυχία
και αισιοδοξία τις μέρες τις δύσκολες που διανύουμε. Καλές ευχαριστώ γιορτές. Και πάλι για τη βοήθεια. Καλές γιορτές σε όλους. Καλό Πάσχα. Πασχαλινό εργαστήρι για τα παιδάκια μας. Αριάδνη το διοργανώνει. Εμείς εθελοντές έχουμε το εργαστήριο κατασκευής βυζαντινών εικόνων για το Πάσχα. Όπως βλέπετε, όλα τα παιδάκια της πόλης έχουν κατακλείσει το Πάνθεον. Χαμόγελα από αυγά μέχρι λαμπάδες, από σαρακοστή ζυμάρι κουλουράκια, ζωγραφική προσώπου, τα πάντα. Χαρές, χαμόγελα, το Πάσχα έφτασε. Πιστεύω σε όλους να έρθει με υγεία, αγάπη και καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά. Βλέπω φτιάχνετε εδώ πανέμορφα χρωματιστά αυγουλάκια. Για πες μου, τι σε όθησε να έρθεις εδώ σήμερα? Επειδή μας έδωσαν ένα χαρτί στο σχολείο και εμένα μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτά πάρα πολύ. Και έτσι είπα να δοκιμάσω. Μιας και βλέπω είσαι μεγαλύτερη εδώ, τα μικρότερα τα παιδάκια τα βοηθάς? Όποτε μου ζητάνε βοήθεια. Προς το παρόν δεν μου έχει ζητήσει κανένα, μόνο... Είναι το πρώτο αυγουλάκι αυτό που έχεις φτιάξει? Και το τελευταίο. Και το τελευταίο, δεν θα κάνεις άλλο? Μπορείς να πας και σε κάποιο άλλο εργαστήριο, έτσι δεν είναι? Έχω πάει ήδη στις λαμπάδες. Έχεις φτιάξει και λαμπάδα? Ωραία, σου αρέσει εδώ αυτή η εκδήλωση? Πάρα πολύ. Ειδικά κάθε εκδήλωση που γίνεται έτσι. Πώς σε λένε εσένα? Θάνο. Για κοίτα εκεί, Θάνο. Και τι κάνεις εδώ σήμερα? Τι ήρθες να κάνεις εδώ? Ήρθα να πάρω λαμπάδα και να βάψω αυγά. Και τι χρώμα θα το βάψεις το αυγουλάκι σου? Μούσπασε και δεν θέλω να βάψω άλλο. Δεν θέλεις να βάψεις άλλο? Και το σπασμένο τι θα το κάνεις? Το πέταξα. Το πέταξε, ήταν βρασμένο το αυγό? Ναι. Δεν λερώθηκες δηλαδή? Όχι. Και δεν θα βάψεις τώρα άλλο? Μήπως θα βάψεις με τη μαμά το Πάσχα? Ναι. Μήπως θα πας σε κάποιο άλλο εργαστήριο? Όχι. Πού θα πας? Θα φύγεις τώρα δηλαδή? Όχι. Θα κοιτάς τα άλλα παιδάκια? Ναι. Εντάξει, άμα θέλεις όμως μπορείς να κάνεις κι άλλο, έτσι? Όχι, είναι. με ποια πρωτοβουλία ήρθατε εδώ, πώς ήρθατε εδώ, με ποια πρόθεση? Ήρθα με την πρόθεση να δω τι κάνουν τα παιδιά, γιατί άκουσα ωραία πράγματα. Βλέπω ένα χαμό γίνεται. Μπορείτε να συμμετάσχετε αν θέλετε, το γνωρίζετε αυτό? Τώρα πώς θα συμμετάσχω, εγώ μικρός δεν είμαι, αλλά εντάξει. Να βοηθήσετε τα παιδάκια. Εντάξει, ίσως έτσι. Από το να κάθεστε ενώ και να κοιτάτε το μικρό, μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς. Εντάξει, σωστό. Φτιάξτε το δικό σας αυγό. Μακάρι. Να περάσουμε το πνεύμα λίγο τη ευχάριστη διάθεση και του εθελοντισμού, έτσι. Έτσι, έτσι. Χρόνια πολλά. Και καλά. Σου πώς σε λένε? Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, τι όμορφα πράγματα φτιάχνεις εδώ? Τι είναι αυτό? Λαγουδάκι είναι, τι είναι? Μπαχανά, βγάζει λαγουδάκια. Και τι κουβαλάνε αυτά τα λαγουδάκια? Τα αυγά. Τα αυγουλάκια. Τι αυγά είναι αυτά, να τα φάμε? Ναι. Πολλά χρώματα έχουνε. Είναι πασχαλινά αυγά? Ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφη η ζωγραφιά σου. Είμαστε από το Σύλλογο Νέας Ελέφιας. Από το Υιό Γονέων, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ωραία. Και τι όμορφα πράγματα φτιάχνετε εδώ? Όλοι να δώσουμε χαρά στα παιδιά μας. Βοηθάτε τα παιδιά ή φτιάχνετε μόνο εσείς? Όλοι μαζί. Αυτά διαλέγουν, εμείς τα φτιάχνουμε. Γιατί έχει σιλικόνη και πονάει. Είναι λίγο επικίνδυνο για τα παιδιά. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Εύχομαι πάντα να είστε δραστήριοι και σαν σύλλογος και να περνάτε όμορφα σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε. Επικροτώ κάθε προσπάθεια που λαμβάνει χώρα στην πόλη μας με σκοπό να ψυχαγωγήσουμε τα παιδάκια και τους γονείς και γενικότερα όλο τον πληθυσμό της πόλης και παρίσταμε όσες φορές είναι δυνατόν να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαρακοστής, καλό Πάσχα, υγεία και χαρές. Και πάντα δημιουργικός. Να είστε πάντα καλά και να έχετε υγεία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι όμορφα πράγματα φτιάχνετε εδώ. Είναι πράγματι πάρα πολύ ωραία. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Εμείς απλά βοηθάμε το Κέντρο Πρόληψης Αριάδνη για αυτή την πρωτοβουλία που είχε για τα παιδιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση του Κέντρου Πρόληψης Αριάδνη. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε θελοντικά όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση. Σαν μαμά, από πού βοηθάτε εσείς, από πού είστε? Όχι, εμείς είμαστε η Δημοτική Κοινότητα Γρεκοχωρίου. Ωραία, σαν σύλλογος λοιπόν. Σαν κοινότητα. Έχουμε και το σύλλογο, φιλοπρόοδο σύλλογο Γρεκοχωρίου, που επίσης είναι εδώ και βοηθάει εθελοντικά όπως πάντα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλό Πάσχα. Εγώ ευχαριστώ, καλή Ανάσταση. Είναι για τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες αυτά. Τώρα θα πάρω από την κυρία. Τώρα θα μου δείξει και ακριβώς τη διαδικασία. Πάρε να φτιάξεις ένα καινούριο και να το κάνουμε από την αρχή. Λοιπόν, περίμενε. Καταρχάς, θα πάρουμε μια εικόνα. Αυτή, αγάπη μου, ναι. Είναι για τα παιδάκια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία και του χρόνου πάντα τέτοια. Να μαζεύονται τα παιδιά, να δραστηριοποιούνται, να ζωντανεύει η πόλη. Πολύ ωραία πράγματα φτιάχνετε εδώ. Θα μας δείξετε λίγο τη διαδικασία. Είναι εύκολο αυτό που φτιάχνετε? Αρκετά. Εδώ με την καθοδήγηση της κυρίας Βρύση, και εγώ μην νομίζετε. Τώρα έμαθα. Η δασκάλα είναι η κυρία εδώ από το Γρεκοχώρι. Όλοι μαθαίνουμε, όλοι. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό? Για δείξτε μας λιγάκι. Ένα κομμάτι ξύλο. Ελένη μου, αναλαμβάνεις παρακαλώ. Είναι το στυλ. Περίπου, ας πούμε, ότι είναι ένα στυλ decoupage. Βάζουμε στο αντικείμενο που θέλουμε να κολλήσουμε κόλλα, όχι πάρα πολύ, γιατί θα μας φουσκώσει το χαρτί. Κολλάμε την εικόνα μας στο κέντρο του ξύλου που έχουμε επιλέξει. Στρώνουμε πάρα πολύ καλά το χαρτί. Και για να μονώσουμε το χαρτί και να μην έχουμε πρόβλημα αργότερα και μας χαλάσει και ξεφτύσει, περνάμε και από πάνω μια στρώση κόλλας. Βλέπω το κάνουν και τα παιδιά μόνα τους, δεν χρειάζονται την καθοδήγηση. Όχι, με μια απλή, μόλις τους δείξουμε μια φορά, αμέσως το αντιλαμβάνονται και το κάνουν. Αυτό είναι έτοιμο, θα στεγνώσει, θα έχει μονωθεί το χαρτί και θα περάσουμε το χρήσωμα γύρω-γύρω για να φαίνεται η εικονίτσα πιο όμορφη. Συγχαρητήρια, ήταν πολύ καλή αυτή η σκέψη. Περνάτε και το θρησκευτικό μήνυμα με αυτόν τον τρόπο. Ναι, προσπαθούμε στις μέρες που διανύουμε, ναι. Να είστε καλά και του χρόνου, εύχομαι την ίδια διάθεση και την ίδια ενέργεια. Είμαστε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γρηγοχωρίου. Ήρθαμε εδώ να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνει το Κέντρο Πρόληψης και με την κυρία Λέκα Κοτσόνη. Και είμαστε εδώ στις δημιουργίες. Εγώ είμαι στις Λαμπάδες και στο Πυλό. Βλέπω υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πώς έγινε όλο αυτό, αυτή όλη η προσπάθεια, πώς το μάθατε? Εμείς είμαστε σε συνεργασία με το Πρόληψη Αριάδνη. Μας ζήτησε τη βοήθειά μας και αμέσως ανταποκριθήκαμε. Χαίρομαι και εύχομαι κάθε χρόνο να είστε έτσι γεμάτοι ενέργεια και γεμάτοι διάθεση. Και ακόμα περισσότεροι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά. Θα μας πείτε για την πρωτοβουλία σας να είστε εδώ σήμερα. Η πρωτοβουλία μου ξεκινάει από την έντονη δράση της κυρίας Κοτσόνη, η οποία είναι γεμάτη διάθεση και όρεξη. Μου αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω σαν ως εθελόντρια σε όλο αυτό. Δίνουμε χαρά στον κόσμο, ζωντάνια στις δύσκολες αυτές εποχές που περνάμε. Και επίσης περνάμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε. Και αυτό βλέπω τελικά, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Έχουν φτιάξει πραγματικά θαυμάσιες δημιουργίες τα παιδιά. Ακριβώς. Δεν γίνεται κάτι ο καθένας μόνος του. Είναι συλλογική προσπάθεια σε όλους τους τομείς και συμβαίνει αυτό. Πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα. Έτσι ακριβώς, χαίρομαι και εύχομαι κάθε χρόνο να συμμετέχετε και να περνάμε έτσι όμορφα όπως σήμερα. Ακριβώς αυτό. Πάντα τέτοια, όλοι μαζί και πάντα καλύτερα. Καλό Πάσχα σας. Καλό εύχομαι. Πάσχα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Θα μας πείτε τι κάνετε εδώ και με ποιο ρόλο είστε? Ζωγραφίζουμε προσωπάκια των παιδιών, κάνουμε face painting. Εγώ είμαι ευρυπονηπιοκόμος, δουλεύω σε παιδικό σταθμό, εθελοντικά το κάνω. Όχι σαν μαμά. Είμαι και μαμά. Είμαι και μαμά. Ωραία. Μου αρέσει και το κάνω. Εύχομαι να περάσετε καλά. Νομίζω είναι πολύ όμορφα. Είδα μερικά παιδάκια βαμμένα. Ναι, το διασκεδάζουν πολύ. Και κάθε χρόνο να συμμετέχετε με την ίδια διάθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καλματζή, να προσθέσω εγώ ότι η Όλγα Ιτσούτση είναι συνάδελφος, είναι επιβρεφοκόμος. Την ευχαριστούμε για αυτό που κάνει.
είναι εθελόντρια, συνδράμει τις δράσεις του κέντρου, όπως και η κυρία Βαρβάρα Ιτζοβάρα, να μιλήσετε και με εκείνη. Βεβαίως, για να πάμε και στην κυρία Βαρβάρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έλα, παιδάκια, τα παιδάκια. Πώς είσαι. Όλα καλά. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα. Θα μας πείτε την πρωτοβουλία σας να είστε εδώ σήμερα. Εγώ περαστική ήμουνα, είδα ανοιχτή πόρτα, μπήκα και επειδή μου αρέσει να προσφέρω, είπα να βοηθήσω με τον τρόπο που... Νομίζω είναι το καλύτερο αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ήταν... Ναι, είναι το καλύτερο και ικανοποίηση της προσφοράς. Ναι, ναι, αυτό... Εύχομαι να περάσετε καλά και χρόνια πολλά. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Θα μας πεις πώς σε λένε και τι κάνεις εσύ εδώ πέρα. Είμαι η Μαριαλένα, ναι. Και ήρθα εδώ στο Πάνθεν για την έκθεση, για την Πασχαλινή έκθεση. Πασχαλινή έκθεση, εκδήλωση νομίζω εκδήλωση. Είναι. Εσύ τι, σε ποιο εργαστήριο πήγες? Έχω πάει σε όλα τα εργαστήρια. Α, μάλλον σου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και τι έφτιαξες? Χρωμάτισα αυγά. Ναι. Έφτιαξα... Πύλινα γαλματάκια και τη ζωγράφισα. Ναι. Πήγα και έφτιαξα λαμπάδα. Βλέπω είσαι μεγάλη. Τα μικρότερα τα παιδάκια τα βοηθούσες? Όχι, όλα ήθελαν από τις κυρίες. Α, δεν ήθελαν άλλα παιδάκια να τα βοηθάνε? Όχι. Όχι, μάλιστα. Σου άρεσε αυτή η εκδήλωση? Πάρα πολύ. Θα ήθελες να γίνονται πιο συχνά τέτοιες εκδηλώσεις εδώ στην πόλη μας? Ναι, μακάρι. Είναι ωραία, περνάνε ωραία τα παιδάκια, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι βέβαια το όνειρο των παιδιών. Κάθε μέρα να έρχονται να κάνουν και καμιά κατασκευή. Πολύ ωραία, σου εύχομαι καλό Πάσχα και να περάσεις πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ. Είσαι χρόνια πολλά στο όμορφο κουνελάκι. Ευχαριστώ. Ποιος έφτιαξε έτσι εσένα σήμερα? Εκεί μέσα. Μια κυρία. Ναι. Σε έφτιαξε. Εσύ ναι. Πού πήγες, σε ποιο εργαστήριο πήγες? Πήγα στη ζωγραφική. Εκεί που βάφουμε τα αυγά, να κοιτάξω λίγο το πιάνο. Έπαιξες και πιάνο? Ναι. Ξέρεις να παίζεις πιάνο? Τι σου έμαθε κάποιος μέσα? Άκουγα εκεί μέσα να παίζω. Ναι. Αλλά δεν έπαιξα. Δεν πειράζει. Και να σου πω, τώρα που έμαθες να φτιάχνεις αυγά, θα βοηθήσεις και τη μαμά και τον μπαμπά να φτιάξουν τα αυγά του Πάσχα? Ναι. Α, είσαι έτοιμη δηλαδή? Ναι. Σου άρεσε εδώ μέσα που ήταν τόσα πολλά παιδάκια και κάνατε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα? Ναι. Θα ξανάρθεις άμα γίνει του χρόνου? Βεβαίως. Ναι, ήρθαμε με τις φίλες μου να περάσουμε ωραία σε αυτές τις πασχαλινές εκδηλώσεις. Πήγαμε και βάψαμε αυγά, φτιάξαμε λαμπάδες, φτιάξαμε εικόνες και βάψαμε κάτι κουλουράκια. Πολύ ωραία. Τα άλλα τα παιδάκια τα μικρότερα τα βοηθήσατε? Ναι. Μπράβο. Οπότε περάσατε και όμορφα φτιάχνοντας εσείς πράγματα και βοηθώντας τα άλλα παιδάκια. Ναι. Χρόνια πολλά. Πώς σε λένε εσένα? Παναγιώτα. Παναγιώτα, τι κάνεις εδώ σήμερα? Κάποιες κατασκευές που φτιάξαμε. Ποιος ενημέρωσε να έρθεις εδώ? Κάποιες φίλες της μαμάς μου. Μάλιστα. Και εδώ μέσα τι έκανες, σε ποιο εργαστήριο συμμετείχες? Και με τα αυγά και με κάποιες άλλες κάρτες. Επειδή βλέπω είσαι και λίγο μεγαλύτερη από τα άλλα παιδάκια, βοηθούσες τα μικρότερα παιδιά εσύ? Ναι. Σου άρεσαν αυτά που έφτιαξες? Ναι. Θα ήθελες να γίνονται πιο συχνά τέτοιες εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή μας? Ναι. Για πρότεινε και εσύ μια εκδήλωση. Τι θα ήθελες να γίνει εδώ? Αν όχι για το Πάσχα τώρα που τελειώνει η γιορτή, τι θα ήθελες να γίνει? Ένα σινεμά, να δείξουν μία ταινία το σινεμά. Πολύ ωραία. Θα είσαι ακουστεί, ελπίζω, η πρότασή σου. Για να πάμε στον κύριο από εδώ. Εσένα πώς σε λένε? Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, εσύ τι κάνεις εδώ? Φτιάχνω λαμπάδες, εικόνες και διάφορα. Μάλιστα. Τι είχε η λαμπάδα σου πάνω? Η λαμπάδα μου ήταν μπλε και είχε κορδόνια. Την έφτιαξες μόνος σου ή με τη βοήθεια κάποιου? Με τη βοήθεια των μεγάλων. Πολύ ωραία. Σου άρεσε αυτή η εκδήλωση εδώ? Πάρα πολύ, ναι. Με ποιον ήρθες εδώ? Με τη μαμά μου, αλλά η μαμά μου επειδή είχε δουλειά έφυγε. Α, δεν έχεις πρόβλημα να μείνεις μόνος σου? Όχι, όχι. Πολύ ωραία. Εύχομαι να περάσεις πολύ καλά εδώ. Για να δω και τον κύριο εδώ. Πώς σε λένε σένα? Γιάννη. Γιάννη, εσύ τι έκανες εδώ? Πήγαινα σε διάφορες δραστηριότητες. Σε ποια δραστηριότητα πήγες, τι έκανες, σε ποιο εργαστήριο?
Πήγα, έβαψα αυγά να φτιάξω λαμπάδες. Ναι. Τι χρώμα ήταν τα αυγά που έβαψες? Κόκκινο. Α, κόκκινα, κατακόκκινα, όπως το Πάσχα. Πώς και δεν επέλεξες άλλο χρώμα? Γιατί μου αρέσει να είναι κόκκινο το αυγό μου. Και τι άλλο έφτιαξες εκτός από αυγά? Λαμπάδα. Ναι. Γύψινα. Αυτή τη λαμπάδα θα πάρεις την Ανάσταση ή θα περιμένεις και τη λαμπάδα του Νονού? Δεν ξέρω. Ήταν ωραία αυτή η λαμπάδα που έφτιαξες? Ναι. Μπράβο, σου εύχομαι χρόνια πολλά και να περάσεις πολύ όμορφα τις γιορτές. Ναι. Εγώ για τα παιδάκια θα εύχομαι να είναι χαρούμενα, δυνατά, γερά. Και να περάσουν και όμορφα τις γιορτές τους. Ναι. Σου αρέσει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις εδώ? Ναι, μ' αρέσει, γιατί το θεωρώ λίγο σωστό. Τα βοηθάμε με κάποιο τρόπο. Μ' αρέσει που το κάναμε. Τα εκδηλώνω τα σχολεία κάθε χρόνο. Και περάσατε και όμορφα, έτσι δεν είναι? Ναι. Φτιάξαμε χειροτεχνίες, λαμπάδες, κάτι γυάλινα βαζάκια. Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλές γιορτές και να περάσεις πολύ όμορφα. Για να πάμε και στο φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σας. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η εκδήλωση που κάνουν εδώ. Mm-hmm. Και θέλω να ξαναγίνει, γιατί και τα ωραία πασχαλινά αυγά που κάνανε και όλα αυτά, mm-hmm, μου άρεσαν πάρα πολύ για αυτό το Πάσχα, και οι λαμπάδες πολύ. Εσύ που είσαι και μεγάλο παιδάκι, ναι, τα βοηθούσες τα μικρότερα παιδάκια? Ναι, και βέβαια τα βοηθούσα. Μπράβο σου. Εύχομαι να περάσεις πολύ όμορφα τις γιορτές και να έχεις καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.